Έχω κάνει 100 ομιλίες στη Βουλή. Απόψε έχω άγχος. Γιατί έχω άγχος? Γιατί δεν μιλώ σε ανθρώπους που έχουν καιρή στα αυτιά τους. Μιλώ σε ανθρώπους που ακούν, με νιώθουν, με ξέρουν και με καταλαβαίνουν. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας, έναν έναν ξεχωριστά. Φίλοι, φίλες, αγαπητοί μου συμπολίτες, αγαπητοί μου συμπατριώτες, απόψε βρισκόμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε και επίσημα το μετερίσμα, το εκλογικό μας γραφείο. Ένα γραφείο φτιαγμένο με αγάπη, με μεράκι, από εμένα και όλους τους φίλους συνεργάτες. Αυτό θα στεγάσει τους αγώνες για την πόλη μας τους επόμενους μήνες. Πολλοί με έχουν ρωτήσει τώρα τελευταία για ποιο λόγο άφησα την κεντρική πολιτική σκηνή και θέλησα να εμπλακώ στο δύσκολο δρόμο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί είναι δύσκολος δρόμος? Η απάντηση είναι καθαρή και εξάστερη. Με την πολιτική γενικότερα ασχολούμαι εδώ και πολλές δεκαετίες, από την εφηβεία μου. Και αυτό το γνωρίζουν και κάποιοι φίλοι που είναι εδώ απόψε, με τους οποίους έχω κάνει κοινούς αγώνες. Ειδικά οι μεγαλύτεροι με θυμούνται στα εφηβικά μου χρόνια. Δυστυχώς ή ευτυχώς, πάντα ήμουν αντικομφορμιστής. Πάντα πήγαινα κόντρα στο ρεύμα. Ποτέ δεν κιόδεψα. Ποτέ δεν άλλαξα τις ιδέες μου, τους φίλους μου, την καθημερινότητά μου, την πόλη μου. Και κυρίως όλα αυτά τα χρόνια, ποτέ δεν τα πήρα από κανένα. Μπράβο, Ψηφί. Με την ψήφο του, ο λαός της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας, με την ψήφο του, το επαναλαμβάνω, με επέλεξε να είμαι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και με τίμησε. Σε μια εποχή που η πατρίδα μας βρίσκεται σε ένα δύσκολο δρόμο. Μια οικονομική κρίση η οποία έχει και κοινωνικά προβλήματα. Έκλεινα λοιπόν ότι αυτές τις μέρες τις δύσκολες η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι ο στυλοβάτης της παραπέουσας κοινωνίας μας. Οφείλει να σταθεί δίπλα στους πολίτες, δίπλα στα καθημερινά τους προβλήματα και να αξιοποιήσει πλέον τις μεγάλες δυνατότητες που έχει. Αν μη τι άλλο, εμείς οι ίδιοι πρέπει να ανασυγκροτήσουμε τις δυνάμεις μας και να ασκήσουμε πολιτική, παρεμβατική, διεκδικητική, υπέρ ποιον, υπέρ των πολιτών που στενάζουν.